αρχικά έχει πολύ πλάκα που λέμε για τον Γκαμπίνο και το context, γιατί ο Γκαμπίνο προσπάθησε πολύ στο τελευταίο του δίσκο, πρώτο τελευταίο του δίσκο, στο πριν γίνει αταβίστα, μια ημερομηνία που είχε, που βγήκε, να αποκλείσει οποιοδήποτε visual context για τον δίσκο και να είναι μόνο η μουσική. Θεωρώ προβληματιζόμενος σε παρόμοια πράγματα που σκέφτομαι και εγώ, όχι ότι με εξισώνω. Απλά εντάξει, αναπόφευκτα θα. Ναι, αναπόφευκτα θα σκεφτεί. Όχι, να σε εξισώσει. Όχι, γιατί όχι. Όχι, να σε εξισώσει. Ναι, βεβαίως. Σε παρακαλώ. Τι έχει ο Γκαμπίνο που δεν ναι, έχω εγώ. Βεβαίως. Είσαι ο νέος Γκαμπίνο από εδώ και πέρα σε αυτό. Όχι, το ο νιάρος, εγώ θα. Ακριβώς. Λατρέψτε με. Λοιπόν. Και. Ρε, παιδί μου, άκουγα το δίσκο. Και. Ρε, παιδί μου, έχει κάποια καλά σημεία. Σίγουρα, αλλά έχει και κάποια αρκετά διάφορα σημεία. Όπως όλη η δισκογραφία του Γκαμπίνου και οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Εκτός από το Awaken My Love που ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος. Φίλε, όχι, θα σου πω, το άκουσα χθες, κυριολεκτικά το άκουσα χθες και έχει και αυτό κάποια ok σημεία. Δεν θεωρώ ότι είναι through and through masterpiece. Εγώ νομίζω ότι είναι ολόκληρο. Ναι, okay. Είναι σίγουρα η καλύτερη του δουλειά. Σίγουρα είναι η καλύτερη του δουλειά, αλλά ρε παιδί μου, ακόμα και αυτό έχει κάποια που εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Πού θέλω να καταλήξω όμως, ότι πάλι δεν με συγκρίνω, αλλά θα πω εγώ και τον οποιοδήποτε καινούριο artist, είμαστε πολύ πιο αυστηροί απέναντί του από έναν Γκαμπίνο που για κάποιο χύψη λόγο έχει γίνει. Δηλαδή, μέτρια πράγματα του Γκαμπίνο θα τα προσπεράσουμε ή θα τα γουστάρουμε πιο εύκολα, ρε παιδί μου, επειδή είναι ο Γκαμπίνο. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό. Μιλάω για οποιονδήποτε που ακούω, ρε παιδί μου, και λέω, αυτό γιατί είναι στο άλμπουμ, αυτό γιατί το έβγαλε. Ας πούμε, αυτό είναι. Okay. Αποκλείται να θεωρήσω ότι ήταν τόσο γαμάτο. Δηλαδή, δεν μου αρέσει. Αποκλείται να θεωρήσω ότι είναι τόσο γαμάτο. Και θεωρώ ότι μετά εκεί πέρα έχει το context, ότι ρε παιδί μου, είσαι αυτό, σταματά να φιλτράρει τα πράγματα σου πολύ, κάνει αυτά που γουστάρει. Και μετά ο κόσμος, όχι, απλά προσπερνάει το πράγμα που δεν το αρέσει τόσο πολύ. Αλλά σε ένα καινούριο artist, μέτρια πράγματα είναι κακά. Ναι, γιατί δεν έχει ο Γκαμπίνο, ας πούμε, προκειμένου. Κουβαλάει και από πίσω του το προηγούμενο έργο που έχει κάνει, το οποίο αν είναι πάρα πολύ καλό, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν είναι όλο καλό, είχε πολύ καλές στιγμές. Ναι, άρα έχει ήδη φτιάξει, δηλαδή έχει ήδη ανέβει. Οπότε έχει και αυτό. Δεν κρίνει σε ένα καλλιτεχνό μόνο από το τώρα του. Δηλαδή και ένα κομμάτι. Γιατί δηλαδή, όχι. Όπως και μια ταινία. Ας πούμε, κάθε φορά που σχολιάζουμε, λέμε ότι αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν είναι τόσο καλό όσο τα προηγούμενα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ο σκηνοθέτης, ας πούμε, η σκηνοθέτρια, γίνεται ξαφνικά κακιά. Λες, όχι, δεν το χαρακτηρίζει. Αλλά όταν είναι καινούργιο. Ναι, θα ψάχνεις να το. Ναι, γιατί δεν ξέρεις που θα το κατατάξεις. Και γενικά, σαν άνθρωποι, κατατάσσουμε τα πράγματα και τίνουμε να βάλουμε. Και σε καλά ή κακά, ας πούμε. Ναι, αυτό. Το προβληματικό για μένα είναι το αν, ρε παιδί μου, υπάρχει μια αποτυχία, είτε είναι ένα καινούργιο πρόσωπο, είτε όχι, το να πεις α, δεν το ξανακούω. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να δώσεις και δεύτερη ευκαιρία ή να πεις ότι ξέρεις τι, αυτό το πράγμα, αυτό το προϊόν, το καλλιτεχνικό δεν ήταν τόσο καλό. Για να δούμε το επόμενο. Ή το προηγούμενο όμως ήταν εξαιρετικό. Η στην τελική να αφήσει να κάτσει μέσα σου και να κάνεις μετά καλύτερη κριτική. Όπως ας πούμε, εγώ με το Tenet. Το Tenet προσπάθησα να το δικαιολογήσω πολύ. Μετά Blue κατάλαβα ότι ήταν μεγάλη φόλα. Και περισσότερο γιατί, αφού κάνουμε και τις κινηματογραφικές μας εδώ κριτικές, γιατί ο Νόλαν είχε μπει πάρα πολύ βαθιά μες στον ίδιο του τον κόλλο και δεν έβλεπε τίποτα άλλο εκτός από τη δικιά του, ας πούμε, από τον εγωισμό, τον εγωκεντρισμό του, ας πούμε. Η μεγαλύτερη μου, δεν θα πω απογοήτευση, με σφάση, τι κάνεις ρε μαν, σαν καλλιτέχνη, νομίζω, και θα το συνδέσω και όλες με κινηματογραφικό πρόσφατο, είναι του Tim Burton. Ποιο είδες? Είδα το Beetlejuice. Καλό. Και θα πω κιόλας ότι το είδα χωρίς να έχω δει το ένα. Άρα είμαι πολύ σπάνιο κοινό αυτή τη στιγμή. Μην έχω κάνει το κόντεξ της πρώτης για να το συγκρίνω. Ο Tim Burton είναι από τους σκηνοθέτες. Το Tenet καταλαβαίνω γιατί έγινε.
Κάποια πράγματα που έχει κάνει ο Μπάρτον δεν έχω ιδέα, φίλε, πώς γίνεται αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην το είδες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε αντικατέστησε κάποιος εξωγήινος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το Alice in Wonderland. Είναι στα λάθη σου, ας πούμε. Ρε φίλε, δεν γίνεται να έχει βγάλει αυτός ο άνθρωπος ταινίες όπως οι καλές του, να μην τις αναπαριθμίσω, αλλά ξέρουμε όλοι ποιες, ό,τι έβαλε πριν το 2006, ας πούμε, και μετά να μου βγάζει Alice in Wonderland, ας πούμε. Ναι. Νομίζω χώρισε με τη Helena Bonham Carter. Ρε, ό,τι και να, δηλαδή, ό,τι και να, μάλλον χώρισε. Δεν γίνεται. Έπρεπε να παίξει το Harry Potter, ναι. Ναι. Αλλά δεν, ρε φίλε μου, κάνει τεράστια πώς γίνεται να μην το βλέπεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σκηνοθέτη που δεν μπορείς να διαγράψεις το παρελθόν του, τις καλές του ταινίες. Μα το παρελθόν του δεν είναι... ότι ο παλιός μου άρεσε. Δεν είναι απλά καλό. Δεν θα το πω καλό το παρελθόν. Θα το πω όμως αδιανοητά iconic. Δεν έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι πολύ, ειδικά στο κινηματογράφο, βασικά στο κινηματογράφο περισσότερο από όλα και στην τηλεόραση, οι καλλιτέχνες είναι και υπάλληλοι. Ναι. Κάποια τα κάνουν για την τέχνη τους και κάποια τα κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Το ό,τι κάνεις για την Disney, το κάνεις για τα λεφτά. Το άρα, έχει πει ο ίδιος. Όχι μόνο ο ίδιος. Έτσι, ναι. Πολλοί λένε αυτό το «one for me», «one for, Disney. For the pocket». Ναι, okay. Ναι. Το «Alice in Wonderland» είναι, ρε φίλε, Disney franchise. Ούτε καν ήταν εκεί. Εγώ σου λέω δεν ήταν εκεί. Έχει και άλλα παραδείγματα πέρα από αυτό. Μέσα, μέσα. Εκτός αλλά, Disney. Ναι, αλλά... Ο Tim Burton. Ναι, εγώ πιστεύω δεν έβλεπε. Στο Alice in Wonderland ήταν σε φάση cut, next, πάμε. Ναι, απλά τεμπέλιασε. Απλά τεμπέλιασε. Έβγαλε λεφτά. Ήταν υπάλληλος εκείνη την ώρα. Το Beetlejuice ήταν κομπλέ. Κοίταξε, θα πω ότι ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να δω. Δηλαδή, το είδα πριν από 2-3 μέρες. Ήθελα να δω μόνος μου σε θερινό μια χαλαρή ταινία. Mm-hmm. Μια μπούρδα σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου. Και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Είναι μια ταινία η οποία θα το έχετε ακούσει από όλους που έχουν σχολιάσει την ταινία. Παρέχει πολλές ιδέες. Δηλαδή, και Μπελούτσι. Και χαμό το ξέχασες πώς τον λένε τον το Green Goblin, πώς τον λένε τον που έπαιζε και στον Άθιμο. Ναι, αυτόν. Το William Dafoe, έχει William είναι Dafoe. Είναι και αυτός. Και αυτός. Αλήθεια. Είναι και λίγο Danny DeVito. Και είναι, η Winona Ryder. Εντάξει, αυτή έπαιζε και στο ένα. Το... Και η Ορτέγκα. Και η Ορτέγκα. Που είναι καινούργια του Μούσα. Ναι, μαλάκα, όμως βλέπω την Ορτέγκα και είμαι σε φάση Μπάρτον. Κάνε μια ταινία όπως τότε με την Ορτέγκα. Είναι η μούσα, το βλέπω εσύ. Εγώ, το βλέπεις και εσύ. Το πάμε. Το έκανε με το Wednesday. Ναι. Μαλάκα, είναι πολύ καλό το Wednesday. Πάλι δεν μπορώ να πω αυτή ναι, το Wednesday είναι Tim Burton Harry Potter με. Είναι πολύ καλό. Με goth στοιχεία. Είναι. Βέβαια δεν είναι μόνο δικό του. Εκείνος νομίζω δεν είναι. Κάνει το direction σε κάποια επεισόδια και μετά κάνει και το. Παραγωγή. Ναι, ναι ρε παιδί μου, αλλά έχει βάλει το. Ναι, είναι ναι, πολύ την παρτοειδές. Φαίνεται, ναι, το καταλαβαίνεις. Όπως ας πούμε και το Nightmare Before Christmas δεν είναι δικιά του ταινία. What? Exactly. Δεν είναι σκηνοθετημένη από αυτόν, είναι executive producer. Απίστευτο. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο τεράστιο. Είναι από αυτόν που σκηνοθέτησε το Caroline, obviously. Coraline. Τι είπα. Κάρολε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κι εγώ είμαι δυσλεκτικός πλότη. Αλλά δεν τα κατάφερες. Όχι, όχι, τα κατάφερε, αυτό λέμε. Ξεκινάει το καινούργιο. Όχι, έχω καταφέρει. Έχει καταφέρει. Είμαι τεράστιος. Λοιπόν, πάντως είναι μια πολύ φαν ταινία, ρε παιδί μου. Ότι βλέπετε πολύ ευχάριστη και είναι λίγο επιστροφή. Δηλαδή, έβλεπες την Μπάρτον στοιχεία, όντως, ρε παιδί μου. Ο Μάικλ Κίττον, θεέ μου ρε φίλε, πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος στα 70 του να παίζει ένα τέτοιο ρόλο, ξέρω εγώ, τόσο φρέσκα όπως πριν από 40 χρόνια. Όχι, είναι καλή ταινία. Δεν πρότεινα να πάει να τη δει κάποιος, αλλά αν θέλει να δει κάτι την Μπάρτον και έχει δει όλα τα καλά, μπορεί να δει και αυτό. Και περιμένει με αγωνία τη Wednesday το δεύτερο. Ναι, 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 ναι. Άμα θέλει. Βασικά, εγώ ήθελα να μπω και λίγο, επειδή σχένουμε το καλοκαίρι, ήθελα λίγο να μπω και στη φάση φθινόπωρο. Άρα ήταν μια πολύ καλή ταινία για δεν να δεν έπρεπε πάρω. Να βγει
Δύο μήνες μετά. Ίσως ναι. Yeah. Αλλά εγώ το πήγε πολύ καλά στο box office και θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά στο box office γιατί πήγανε πολύ μίζεροι σαν και εμένα που θέλουν να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Mm. Τύπου, ναι, 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 σε παρακαλώ. Harry Potter, Pumpkin. Δεν πρέπει να το βγάλεις. Όχι. Στο χάλι. Όχι. Όχι, όχι. Να ντυθούμε κιόλα. Μια χαρά το έβγαλε. Δεν τα λέω να ντυθούμε ενώ του Αμερικάνου, ξέρω. Ναι, όχι, όχι, μια χαρά το έβγαλε. Και πολύ έξυπνο που παίζει και στα θερινά, ρε παιδί μου. Είναι αρκετά φαν και το φετινό καλοκαίρι δεν είχε πολύ πράγμα. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι βγήκε το Alien το καινούριο. Άκουσα πολύ καλά λόγια. Ναι. Το οποίο το κάνει ο Αλβάρες, λέγεται. Νομίζω ότι είναι ο Αλβάρες. Είναι αυτός που είχε κάνει το ένα Home Invasion. Κατάλαβα ποιο λες. Ναι, το Don't Breathe. Ναι. Το έχετε δει το Don't Breathe. Ναι, και θυμάμαι ότι ήταν η περίοδος που είχαν βγει τρεις ταινίες που η μία κόπιαρε την άλλη. Τρία ίδια θρύλια. Ναι, Don't Breathe, Don't Speak μάλλον. Και ένα άλλο που ήταν επίσης Don't Breathe. Ρε, ήταν οι δύο. Ήταν το πρώτο που δεν έπρεπε να μιλήσουν γιατί ήταν οι εξωγήινοι κτλ. Το άλλο που είναι το Don't Breathe. Και μετά ένα άλλο που είχε το ίδιο κόνσεπτ με το Don't Breathe. Ποιο ήταν που ήταν στο σπίτι ένας παππούς? Το Don't Breathe. Το Don't Breathe δεν ήταν. Α, δεν είναι παππούς, ήταν ένας τυφλός. Ναι, ένας τυφλός που ήταν λίγο γέρος. Όχι. Απλά έχει λευκά μουσια. Ναι. Χτισμένος πενιντάρης, ξέρω. Λοιπόν, με τη Σάντρα Μπούλοκ, ποιο ήταν το Don't Breathe? Όχι, ρε. Το Don't Breathe είπα ποιο είναι. Κοίτα. Τα έχω μπλέξει μεταξύ του. Στόχο, δες. Το Don't Breathe είναι κάτι πιτσιρίκια πάνε να κλέψουν ένα σπίτι. Ένα παππού. Και μέσα είναι ο τυφλός παππούς που τους φάζει έναν-έναν. Επειδή είναι τυφλός, δεν πρέπει να breathe. Γιατί θα σε ακούσει. Και ήταν αυτός βετεράνος του πολέμου και είχε πολύ heightened senses. Ναι, και στο τέλος καταλήγει εξαιρετική αηδία. Πάμε τώρα. Το άλλο που δεν πρέπει να μιλήσει γιατί είναι με τους εξωγήινους. Αυτό που σου λέγονται. Ναι. Αυτό που γέννησε κιόλας η άλλη. Ναι, αυτό που γέννησε. Ναι, που βγήκε και νούμερο 2, δεν θυμάμαι. Ναι, μπορώ να σου πω τα πάντα για την ταινία εκτός από το όνομά της. Είναι ο Κραζίνσκι, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστής μαζί με την Έμιλι Μπλαντ, τη γυναίκα του. Ναι. Και είναι και σκηνοθέτης της ταινίας. Το δεύτερο δεν το έκανε αυτός. Εκεί δεν έπρεπε να μιλήσει. Γκούγκλαρε Κραζίνσκι. Space, Blunt, Don't Breathe. Aliens. Εκεί ας πούμε το δεύτερο. Ναι, το δεύτερο δεν το έκανε αυτός. Το δώσαν σε άλλον. Και με την Bullock δεν είναι. A Quiet Place. Όχι, με την Bullock ήταν το άλλο που αντέγραψε αυτό. Μπράβο. Με την Bullock είναι Netflix ταινία. Ναι. Όπου εκεί δεν είναι, δεν μιλάμε, είναι. Τι είναι εκεί? Κάτι δεν βλέπουμε, έκρυβε τα μάτια. Ναι, δεν έπρεπε να τους δεις. Bird Box. Ναι, το Bird Box. Bird Box. Η κλασική ταινία που γίνεται. Που το Netflix με λέει ότι είναι viral. Λοιπόν. Δεν ήταν, κανείς δεν την είδε. Και μετά. Όλα ήταν ψέματα. Και μετά από αυτήν βγήκε και μία άλλη με έναν. Ο οποίος παίζει συνήθως. Παίζει εξαιρετικά και παίζει συνήθως δεύτερους ρόλους. Εκτός από τα παραδεισένια οστά, το θυμάστε, το Lovely Bones, που ήταν ένας... Have no idea. Ωραία. Ο διάβολος φοράει Πράντα, ο βοηθός της... Τώρα ναι. Αυτής. Θα σας τον δείξω, είναι πολύ κλασική η φάτσα του και έπαιζε και αυτό σε ένα αντίστοιχο που πάλι δεν έπρεπε να κοιτάνε και πάλι ήταν κάτι εξωγήινη. Λοιπόν, θέλω να πω μια πολύ σύντομη ιστορία για τον Don't Breathe. Αρκετά αστεία. Ρίχτω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν, έπαιζα σε escape room, ηθοποιός. Και ένα από τα δωμάτια, δεν είχε τότε δωμάτια escape rooms, ήταν escape buildings. Και ένα από τα escape buildings ήταν όντως μια μονοκατοικία, τριώροφη. Τότε ήταν στο Τσινάρι κοντά, ποια ήταν εκείνη η περιοχή τέλος πάντων. Λοιπόν, και ήταν όντως πολύ καλοφτιαγμένο escape room, γιατί είχαν πάρει μια μονοκατοικία και την είχαν κάνει ολόιδια με το Don't Breathe. Και το κόνσεπτ ήταν ότι αυτοί ερχόντουσαν όντως να ληστέψουν αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Και δεν ξέραν από πριν, ρε παιδί μου, τι παίζει φάση μέσα και τα λοιπά. Και εγώ έπαιζα τον τυφλό. Ωραία. Οκ. Λοιπόν.
Λοιπόν, αυτό το, τα παιδιά φτάνανε στο σπίτι, τους ενημέρωνε ένα τρίτο άτομο, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να ληστεύουν και όλα τα σχετικά, αλλά ήταν τίγκα immersive, ότι τύποι τώρα είστε μέσα σε αυτό. Μπαίνανε μέσα στο σπίτι και όταν ανεβαίναν στο δεύτερο όροφο, εγώ απελευθερωνόμουν και τους κυνηγούς. Συγγνώμη, αυτό ήταν actual τέτοιο. Ό,τι και... σου λέω είναι actual. Και έκανες εσύ τον ηθοποιό. Ναι, ο ηθοποιός ήταν... Δεν το πιστεύω ότι γνωρίζω ένα τέτοιο άτομο. Ήθελα πάντα να γνωρίσω και να ρωτήσω. Συγκλονιστικό. Έχεις όντως πετύχει. Είδες ότι τα κατάφερες. Λοιπόν... Απίστευτο. Ναι, say ναι, ναι. More. Λοιπόν... Έχω πάρα πολλές ιστορίες από το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα πω τη συγκεκριμένη για να μην κάνουμε 7 podcast. Λοιπόν, στο το συγκεκριμένο θα είναι ένα παλιό θεσσαλονικιώτικο σπίτι, ρε παιδί μου, αρκετά παλιό. Και το κόνσεπτ ήταν ότι αυτοί έχουν έρθει να με ληστέψουν και ότι άμα κάνουν θόρυβο, εγώ το άκουγα και πολύ συχνά τους έπιανα και τους κλείνω στην τουαλέτα. Και αυτοί έπρεπε κάπως, ρε παιδί μου, να ξεγελάσουν για να ξεκλειδώσουν τους υπόλοιπους κτλ. Λοιπόν, και εγώ είχα ένα μπαστούνι. Το οποίο μου άρεσε πολύ σαν πρόπερ, παιδί μου. Και το πιο χαμάτο ήταν ότι πολλές φορές αυτοί μπαίνανε σε ένα δωμάτιο και με βλέπανε, είχε φως, ωραία. Και εγώ ποτέ δεν τους έβλεπα. Δεν έκλειναν τα μάτια μου, έκανα τον τυφλό. Και πολλές φορές έκλεινε εγώ το φως. Αυτή ήταν δικιά μου έμπνευση. Έκλεινε εγώ το φως και τους έλεγα: τώρα θα παίξουμε δικό μου παιχνίδι. Θα βλέπετε και εσείς και καλά. Και χειριζόντουσαν πάνω τους. Τι που δεν βλέπουν και αυτοί που είμαι. Αλλά εγώ είχα στα ακουστικά αυτό που έβλεπα από τις κάμερες. Ναι, και σου λέγε. Και μου έλεγε: ρε παιδί μου, πού είναι. Και ναι. Πάντα τους πλησίαζα ναι. Και τους έλεγα: ακούω την αναπνοή σου, ξέρω εγώ. Και τους έλεγα στο αυτή, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Και είναι, έχει έρθει λοιπόν μια ομάδα, ναι. Τις οποίες τους έχω πάει τέντα, ρε παιδί μου. Είναι και εύκολη ομάδα, είναι κάτι. 18-19 χρονών παιδιά, τώρα φοιτητές, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι μια φάση που κάνουν πολύ θόρυβο. Είναι πολύ σλόπι, ρε παιδί μου. Και κάπως πρέπει να τους συμμαζέψεις αυτούς. Λοιπόν, και κάποια στιγμή εγώ το παίζω πολύ νευριασμένος και αρχίζω και κοπάνω πράγματα, ρε παιδί μου. Και είναι τώρα σε ένα διάδρομο. Έχουν μαζευτεί, έχουν χεστεί πάνω τους. Βλέπω τις... εγώ είμαι έτοιμος να γελάσω, παιδί μου. Και έχω το μπαστούνι αυτό που τους κυνηγά και το σηκώνω για να τους υποτίθεται χτυπήσω. Δεν τους χτυπούσα, ρε παιδί μου. Το σηκώνω. Και παιδιά πάνω έχει λάμπα και σπάω τη λάμπα. Όχι ρε. Και έχουν χεστεί στα αλήθεια πάνω και λένε παιδιά, the shit just got real. Παιδιά αρχίζει και ρε, δεν ήτανε, είχε, είναι αυτές οι λάμπες που είναι πολλές λάμπες θωρίου μαζί και τις έχω σπάσει όλες. Τι λες ρε. Αναβοσβήνουν τα φώτια, φώτα σαν θρίλερ και είναι τύπου παιδιά τους βλέπω σοκαρισμένους και βλέπουν ότι και εγώ είμαι σοκαρισμένος. Είσαι φως, είσαι φως. Μαλάκα που έχουμε έρθει, υπερπαραγωγάρα είναι αυτή. Τύπου, σπάνε και φώτα, τύπου και να μας μείνουν. Τύπου οι άλλοι στα ακουστικά, τι κάνεις ρε μαλάκα. Και να έχει γυαλιά κάτι και λέω μαλάκα θα σκίσει κανένα βλαμμένο, θα πεθάνει ξέρω εγώ. Γάμισε τα. Αυτή ήταν η ιστορία. Τέλος πάντων, τελικά δεν το σταμάτησα με το δωμάτιο. Μάζεψε εγώ τα γυαλιά με σκούπε που δεν το παππούς. Δεν γινόταν ρε φίλα τα αυτά. Κάτσε, τα μάζεψες με σκούπα. Μέσα... Ενώ δεν με βλέπανε, ρε παιδί, περίμενα να αλλάξω το δωμάτιο, τους κλείδωσα μέσα σε ένα δωμάτιο, τα μάζεψα και μετά εντάξει. Ναι, νομίζω θα πρέπει να το κάνεις improv. Φίλε, τι αγαπώ. Να βγαίνει από μέσα, ξέρεις. Ποιος έσπασε τα γυαλιά. Και εγώ αυτό που, ήθελα να κάνω, αυτό που ήθελα πολύ να κάνω ήταν να το βάλω μέσα στο δωμάτιο και όταν πατάνε τα γυαλιά, να τους ακούω, ρε παιδί μου, σαν τα video games που όταν είναι γυαλιά κάτω πατάς και... Ναι, αλλά δεν ήταν full risk αυτό το πράγμα. Αυτό είναι Survivor πρώτη σεζόν, ξέρω. Βέβαια... πεθαίνουν οι κοινωνίες. Βέβαια, αυτό δεν είναι... Ενώ έχουν γίνει πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα σε αυτό, αλλά σε άλλο επεισόδιο θα τα περιγράψω αυτά τα πράγματα. Συνεχίστε. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι τη βρήκα την ταινία και βρήκα και αυτόν. Τώρα, το κανονικό του όνομα είναι, νομίζω, Stanley Tucci. Α, ο Stanley Tucci, ναι. Μπράβο, okay. Ωραία. Πολύ κλασικός. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλός ηθοποιός που πάντα παίζει αυτούς τους ρόλους. Μπράβο. Λοιπόν, έχει κάνει κάτι επιλογές εξαιρετικά κακές. Και δεν έχει πολύ καλό TikTok όμως και μαγειρεύει. Okay. Ναι, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, ρε, ναι, και δεν καταλαβαίνω. Παίζει όλα τα Transformers. Ανεξάρτητα. Τον κατουράνε τον τραφούς. Και ο Σία Λεμπούφ παίζει τα τραφούς. Παντού τον κατουράνε, γιατί πάντα παίζει δεύτερο ρόλο. Ποτέ δεν παίζει το πρωταγωνιστικό. Είναι πολύ δεύτερο ρόλο. Και είναι ο τέλειος δεύτερος ρόλος. Άλλο το κατούριμα από την Πράντα, από την Devil.
άλλο ναι. από το Transformer. Δεν ξέρω, μα καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ναι, ναι, το ένα το έχει ένα... και λίγο δίζελ μέσα. Και... το άλλο. Αμόλυβδη. ναι. Και η ταινία. Λοιπόν, η ταινία λέγεται The Silence. Και βγήκε την ίδια okay. περίοδο με αυτό της Bullock, που πώς είπαμε λέγεται, με τα μάτια κλειστά. Το Bird Box. Μπράβο, που βγήκε μετά από το Quiet Place, που βγήκε κάπου εκεί με το Don't Breathe. Okay. Που είναι όλα ίδια. Και είναι όλα αντιγραφές από το Escape Room στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. και όλοι ήθελαν εν τέλει να αντιγράψουν εσένα. I made it! Ξεκάθαρα. Η Σάντρα Μπούλοκ με αντιγράφει. Mm. Εγώ να ρωτήσω ποιος... να σου άρεσε αυτό το καλοκαίρι. Πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινά. Πες το πρώτο. Είχα καλή ερώτηση για εσάς. Για να πες. Εσάς ποιος καλλιτέχνης σας έχει απογοητεύσει περισσότερο από όλους? Σε οποιοδήποτε τέχνη. Έτσι να έχετε πολύ έντονο το αίσθημα της απογοήτευσης. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω για τον Louis C.K. Όχι σαν άτομο, σαν τέχνη. Α, σαν τέχνη. Όχι σαν άτομο. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τον Louis C.K. Α, για τον Σαπέλ, ναι, αυτό και για τον Louis C.K. Ναι. Όχι, έχει κάνει καλά. Ο Σαπέλ, σαν σε κομμάτι τέχνης. Okay. Σαν τέχνη, ναι. Ναι, okay. Μάγια. Έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Δεν έχεις κάποιο έτοιμο. Έτοιμο δεν έχω. Ο Tim Burton που τον ανέφερες ήταν ένα από αυτό. Θυμάμαι ότι είχα στενοχωρηθεί. Απογοητευτεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εμένα το Charlie και το Ρωσέ μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω από τις κακές του ταινίες. Είναι αρκετά διασκεδαστικό, αλλά νομίζω ότι όταν το ξαναβλέπεις λίγο. Really Wonka, really Wonka. Δεν έχω δει το παλιό. Αν είχα δει το παλιό, ίσως να. Άρα δεν έχεις απάντηση. Θα το κρατήσω homework για την επόμενη φορά. Ναι. Okay. Τι είδα και μου άρεσε. Λοιπόν, είδα δύο ταινίες που μου άλλαξαν τη ζωή. Τη ζωή. Ψύχρεμη τοποθέτηση. Το καλοκαίρι τώρα. Ναι. Θα ξεκινήσω με τα πολύ δυνατά μου. Ναι. Εγώ το καλοκαίρι, κάθε βράδυ στις 12 η ώρα, 12.30, στη Δράμα, στο χωριό, καθόμουν στο χωράφι και έβαζα... Στούντιο Τζίμπλι. Χωριστή Δράμας. Στην μαρτυρική πόλη της χωριστής Δράμας. Mm-hmm. Έβαζα κάθε βράδυ όλες τις ταινίες του Στούντιο Τζίμπλι. Και επειδή έχουμε 5 γατάκια, ερχόντουσαν και καθόντουσαν πάνω μου. Και γουργουρίζαν. Γουστάραν πάρα πολύ Στούντιο Τζίμπλι. Υπάρχουν δύο ταινίες του Στούντιο Τζίμπλι, τις οποίες τις θεωρώ masterpieces. Δεν θυμάμαι πώς λέω. Όχι, θυμάμαι. Λοιπόν, και οι δύο δεν είναι από τον Μιαζάκη. Mm-hmm. Η πρώτη που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν... Λοιπόν, ακούστε concept, τερμελήθο concept. Mm-hmm. Είναι μια κοπέλα η οποία προσπαθεί να ξαναγράψει τους στίχους στα ιαπωνικά για το Country Roads. Country road, take me home. Ωραία. Και προσπαθεί να γράψει τους στίχους για αυτό το κομμάτι, στα ιαπωνικά. Okay. Είναι ό,τι να είναι αυτό το πράγμα. Τα concept. Είναι ένα... Όταν το διάβολο, τώρα μας δουλεύουν αυτοί οι τύποι. Πριν να υπάρξει το Google Translate, ας πούμε. Ρε παιδί μου, ήθελα να κάνει cover, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Ναι. Και δείχνει ουσιαστικά... το struggle. Αυτή ταυτόχρονα γνωρίζει έναν άλλον τυπά, ο οποίος είναι πάρα πολύ driven και ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει με τη ζωή του. Θέλει να φτιάχνει βιολιά και θα πάει στην Ιταλία για να φτιάξει βιολιά. Αυτή νιώθει αρκετά αποτυχημένη γιατί δεν ξέρει να κάνει με τη ζωή της και ότι αυτό που προσπαθεί συνέχεια να ξαναγράψει αυτό το κομμάτι δεν της βγαίνει. Παρόλο που οι υπόλοιποι της λένε ότι τη γουστάρουν και τι ωραία που το κάνεις. Αλλά η ίδια δεν πιστεύει καθόλου στον εαυτό της. Και δείχνει με έναν απίστευτα simple και πανέμορφο τρόπο την αγωνία ενός ανθρώπου που είναι φιλόδοξος, αλλά δεν ξέρει να κάνει τη φιλοδοξία του. Δηλαδή είναι αυτό που δεν ξέρω ποιος είμαι, ξέρω όμως ότι κάτι πρέπει να γίνω. Και δεν ξέρω πώς να γίνω αυτό το πράγμα. Δεν θα σας κάψω την ταινία ενώ πώς το εξερευνά και πού καταλήγει και στο τι γίνεται, αλλά ο τρόπος που απέδιδε
την Ιαπωνία στην εποχή που την απέδιδε, ενώ ήταν σε μια σχετικά το 90, ας πούμε, ότι ήταν οι αρχές 2000, ήταν με μια, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι από τις ταινίες. Πώς λέγαμε για κάποια θέατρα που τα σκέφτομαι, του λέω. Αυτό το σκέφτομαι, μια στο τόσο. Μια σκηνή, ας πούμε, που ήταν απλά καθόταν και τρώει με την οικογένειά της, ρε παιδί μου, και το πώς ζωγραφίσαν το ψυγείο και τα ψωμιά και την κουζίνα, ρε παιδί μου, το κάνανε να νιώθεις τόσο ζεστό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν σαν να καθόσουν όντως μαζί τους και να τρώει. Δηλαδή, όντως σε μετέφερε στην Ιαπωνία του τότε, σου μετέφερε την αγωνία του ανθρώπου να είναι κάτι. Και το συναισθάνομαι πολύ αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις, κάτι πρέπει να είμαι. Εσύ είσαι ήδη. Έχω πετυχημένος. Λοιπόν, ένα είναι αυτό και το Country Roads το ακούω από τότε συνέχεια, γιατί είναι και κομματάρα. Και μετά έρχεται το δεύτερο που μου γάμισε ακόμα περισσότερο. Το δεύτερο μου με αποτελείωσε η δεύτερη ταινία αυτή, που θα τις βρω και τις δύο και θα τις πω το όνοματά τους. Η δεύτερη ταινία, πάλι από Studio Ghibli, είναι σκηνοθετημένη από έναν άνθρωπο ο οποίος, προφανώς δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είναι η μόνη ταινία που σκηνοθέτησε και μετά πέθανε από Overwork, γιατί μόνο μία ζάγη έχει αντέξει τόση δουλειά στη ζωή του, Θεέ μου. Πιθανότατα τρώγοντας το life force των υπόλοιπων. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, είναι γενικά, εγώ όταν την έβλεπα αυτή την ταινία, όπως είπα, στη δράμα και είχα φάει γενικά ένα υπαρξιακό τύπου γιατί να γυρίσω Αθήνα. Και τι ωραία που είναι στην εξοχή και τι ωραία είναι με τα γατιά, την απλότητα της ζωής, τη σχέση με τη γη, με τη φύση και με όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Και όλο που έρχεται αντίκρο με την υπερφιλοδοξία και ματαιοδοξία εν τέλει της ζωής στην Αθήνα, ας πούμε, και γενικά στις μεγαλούπολες. Αυτή η ταινία έδειχνε με τεράστια σύμπτωση, έδειχνε μια κοπέλα στην ηλικία μου, κυριολεκτικά στα 30, η οποία αποφασίζει για καλοκαίρι να πάει στο χωριό του γονιών της. Και εντάξει, έκανε κάτι ακόμα πιο οργανικό, μάζευε, ασχολούνταν με τη γη, ρε παιδί μου, μάζευε πράγματα και κάπως της την βαράει και δεν θέλει να φύγει. Είναι σε φάση, μου αρέσει πάρα πολύ εδώ, δεν ξέρω αν θέλω να γυρίσω, και δείχνει λίγο πολύ όλο το προβληματισμό της, ότι η οικογένειά της που ζει εκεί πέρα της λέει ότι ναι, είναι και δύσκολα, είναι και εύκολα, δεν την πείθουνε για τίποτα. Που γενικά ο κόσμος επαρχίας δεν προσπαθεί να σε πείσει να έρθεις. Δεν είναι τύπου, μαλάκα, έλα το γαμάει. Κυρίως οι Αθηναίοι θα το κάνουν αυτό, ξέρω δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, έδειχνε πάρα πολύ όμορφο αυτό το κομμάτι της αντίθεσης. Και παιδιά, το τέλος, όταν σας το κάψω, δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Είναι ο τρόπος που το δείχνει. Το τέλος, παιδιά, όχι απλά συγκινήθηκα, ενώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Διότι αυτή επιλέγει να γυρίσει στην πόλη, εν τέλει. Γιατί εκείνη η ζωή της. Ενώ είναι εντελώς παράλογο να πεις, okay, bye, δουλειά, ζωή, σπίτι, καριέρα, φίλοι, whatever. Και okay, τώρα αναπροσδιορίζεται εντελώς η ζωή μου σε ένα εντελώς άλλο περιβάλλον. Όλη η ταινία, ενώ διαδραματίζεται αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα με άλλο αισθητικό στυλ, λίγο αλλιώς ζωγραφισμένα, βλέπουμε την ζωή της όταν είναι 11 χρονών, στο σχολείο. Και διάφορες ανησυχίες της, όπως η πρώτη της περίοδος, όπως ερωτικά προβλήματα. Γενικά όλη τη ζωή στα 11 χρόνια και γνωρίζουμε και πολλούς από τους συμμαθητές της. Και γενικά αυτή συνέχεια αναρωτιέται γιατί έχει έρθει η 11χρονη εαυτή μου μαζί μου σε αυτό το ταξίδι στην εξοχή. Δηλαδή κάνει acknowledge ότι okay, αυτή τη στιγμή με ακολουθάει και η 11χρονη. Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Εξαιρετικό κόνσεπτ. Και κάπως υπάρχει μια αντίθεση της παιδικότητας. Διδείχνει σαν παιδί την τεράστια αγωνία να πάνε στην εξοχή με τους γονείς της. Και επίσης και το τι της θυμίζει η εξοχή. Και τις όμορφες αναμνήσεις από την εξοχή. Την παιδικότητα, την αθωότητα. Την απλότητα της ζωής γενικά. Την απλότητα. Απλά πράγματα. Απλά. Λοιπόν, στο τέλος την αφήνουν στο σταθμό. Οι γονείς της και ένας, όχι ξάδερφος, ένας αγρότης με τον οποίο παίζει και φλερτ. Άρα έχει και το ερωτικό.
Και. Πού θα βάλω το κλάμα τώρα. Μικρή μένει στο χωριό και είμαι. Όχι, όχι, είναι χειρότερο. Είναι ακόμη πιο συγκινητικό. Μην το πεις. Αυτό θα το πω. Μην το βρεις. Δεν θα το. Εντάξει, το σκέφτομαι. Λοιπόν, μπαίνει στο τρένο και φεύγει. Και ξεκινάνε τα credits. Και λες τελείωσε η ταινία. Παιδιά, εγώ ήμουνα. Πώς να σου πω, κατέβαζα την οθόνη του λάπτοπ. Και μου άρεσε πολύ το τραγούδι που έπεσε και απλά λέω άντε, ας αφήσω το. Και παιδιά, αυτό ξαφνικά συνδέονται οι κόσμοι των παιδιών με αυτήν. Βγαίνουν ξαφνικά το τρένο αντί για ανθρώπους έχει τους συμμαθητές της από μικρή και αρχίζουν και την τραβάνε να γυρίσει πίσω. Τύπου η παιδική της τέτοια τύπου γύρνα πίσω. Και το αποφασίζει, σηκώνεται και είναι όλα τα παιδιά αρχίζουν και χαίρονται πάρα πολύ και αρχίζουν και κάνουν παιχνίδι και χορεύουν και τα λοιπά. Που και κατεβαίνει στον επόμενο σταθμό και παίρνει το τρένο για να γυρίσει, ξέρω εγώ. Και βρίσκει τον τύπο, παίρνει τηλέφωνο τύπου γυρνάω, βρίσκει τον τύπο, έρχεται το λεωφορείο και είναι όλα τα παιδάκια και αρχίζουν και στείνουν γαϊτανάκι γύρω τους και τύπου ότι κέρδισε η παιδική αθότητα, η παιδική ηλικία, ρε παιδί μου και τα λοιπά. Ότι την βλέπεις ευτυχισμένη, ρε παιδί μου, να βρει και τον. Σας πω, άντε γάμι, οκ, εδώ θα φύγω από τη δράμα. Μετά, και μετά πήγε στο κτέλ δράμα στο λεωφορείο για Αθήνα. Κανένα γαϊτανάκι δεν έπαιξε. Όχι τίποτα, φίλε, δυστυχώς. Ήταν πολύ πιο σκληρή πραγματικότητα. Αλλά, είναι... Αλλά αυτό δεν είναι και το θέμα, ρε φίλε, γι' αυτό δεν σε αγγίζει η ταινία. Ναι. Γιατί εσύ ξέρεις ότι... Δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θα το κάνεις για πολλούς λόγους. Ναι. Αλλά όχι ότι δεν το ζεις. Γιατί το συνέστημα αυτό το έχεις. Ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή, το κομμάτι της ταύτισης έπαιζε τεράστιο ρόλο, αλλά και το κομμάτι της απόδοσης ήταν φοβερό. Δηλαδή, το ότι ο τύπος σου πετάει τα credit, σου λέει: «Οκ, okay, τελείωσε η ταινία». Αλλά ουσιαστικά το πιο σημαντικό κομμάτι της ταινίας το άφησε εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Ένα άτομο που δεν απογοητεύει ποτέ καλλιτεχνικά είναι το Studio Ghibli και ο Miyazaki. Πουθενά. Δηλαδή, είδα όλες τις ταινίες, παιδιά, οι τύποι. Όχι μέτρια, ενώ δεν υπάρχει μια πολύ κακή ταινία που έχουν, ναι, που είναι του γιου του Miyazaki, που είναι πολύ κακή. Tales of the Earthsea. Ναι. Α, και ένα ακόμα animation το οποίο είναι απέσιο. Δεν το θεωρώ καν ταινία Miyazaki αυτό. Όχι ταινία, δεν το θεωρώ ταινία καν. Είναι με CGI. Ναι. Σκέψου Miyazaki CGI. Άλλη μαύρα δεν υπάρχει. Προσπάθησαν κι αυτοί. Ναι. Ακριβώς από αυτές, όλες οι υπόλοιπες είναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον αριστούργημα. Ναι. Τουλάχιστον. Γιατί πάνω απ' όλα, ξέρεις, να αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις ποιοτικά και να μην το κάνεις τόσο μαζικά. Ναι μεν, αλλά το ντοκιμαντέρ για το Miyazaki που βγήκε φέτος αποκαλύπτουν πολλές σκοτεινές πλευρές αυτής της διαδικασίας. Έτσι πρέπει με το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή τι, να δούμε το Miyazaki πόσο καλός είναι. Όχι. Δείξε μας πώς ξεπουλήθηκες όταν έγινες αφεντικό. Εγώ αυτό περιμένω να δω. Δεν ξεπουλήθηκε ποτέ. Όχι. Δεν τι, απλά τους ξεζουμίζει ναι. Ως part της ναι, μηχανής και αυτός. Δεν τον νοιάζει τα φράγκα. Δεν τον νοιάζει. Είναι πολύ Japan minded, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι τύπου δουλειά. Ναι. Ποιότητα. Μπορεί να είναι το αφεντικό, αλλά είναι μέρος της μηχανής και αυτός. Προφανώς. Ναι. Ενώ στα υπόλοιπα στούντιο υπάρχουν τα αφεντικά που τους ξεζουμίζουν ναι. και πεθαίνουν για αυτό το πράγμα. Ναι, απλά η διαφορά είναι, ρε παιδί μου, όχι να τον ξεπλύνω, γιατί ας πούμε τα παιδιά του όλα, άμα ακούσα αφηγής, δεν είχαν πατέρα. Ένα τέρας, ρε παιδί μου, ήταν και να δουλεύεις μαζί του, ήταν ένα τέρας. Απλά η διαφορά, ας πούμε, με την Disney και τον Miyazaki είναι ότι αυτό το τέρας θέλει να βγάλει κάτι ωραίο. Η Disney θέλει να βγάλει κάτι που θα πουλήσει. Ναι, αλλά... Δεν το κάνει πολύ καλύτερο, ναι, αλλά... Συγκρίνεις μια τεράστια μηχανή ναι. και έναν άνθρωπο. Εντάξει, είναι μηχανή το Studio Ghibli, μεγάλη. Ναι, αλλά είναι ο Miyazaki μέσα. Είναι ο Miyazaki το Ghibli και το αντίθετο. Η Disney είναι η Disney. Είναι ένα πρόσωπο πράγμα που τρώει και φτύνει τέχνη. Ναι, τρώει τέχνη και φτύνει σκουπίδια, ξέρω. Πολύ σύντομα θα πω για άλλα δύο πολύ ωραία πράγματα που είδα φέτος. Για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα
το Young Sheldon είναι εξαιρετικό. Όχι. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Τάσο. Όχι. Είναι... Το Young Sheldon. Το όχι. Prequel του Big Bang Theory. Α, με τον Sheldon. Ναι, που είναι η Young. Okay. Obviously. Thank you, Mr. Obvious. Και, okay, μου τη και... πάει λίγο, Sheldon. Λοιπόν, δεν θα το δω. Εγώ θα το... Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Θα το πει. Πες το, ρε. Στη ζωή μου έχω κλάψει σε πάρα... Στην προηγούμενη ταινία. Ναι. Στο Toy Story 3. Στο I Am Sam. Οκ. Οκ. Και στο Young Sheldon. Το I Am Sam είναι με τον Sean Penn και την Dakota Fanning. Την πικρή. Ναι. Την Dakota Fanning. Ναι, ναι, ναι. Που είναι στην ηλικία μας. Που πάει και δίνει τα παπούτσια και δεν... Ναι, και εγώ το θυμάμαι ότι είχα κλάψει όταν ήμουν μικρή σε αυτό. Μου το θυμίσεις, παρακαλώ. Ναι, πω, πολύ κλάμα. Και στο σπίτι της γιαγιάς μου. Και στο Young Sheldon. Ωραία. Το Young Sheldon είναι... Ντροπή. Καμία. Έπρεπε να υποθεί. Καμία ντροπή. Το Young Sheldon Τάσο και Μάγια. Ναι. Είναι μια εξαιρετική κωμωδία. Και μια πολύ καλή σειρά. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι σειρά ή ταινία. Οκ, okay, σειρά. Είναι μια σειρά 7 σεζόν ή 6, δεν θυμάμαι. 7 σεζόν. Η οποία είναι εξαιρετική. Αν ήμουν. Αν αγαπούσα αυτό το podcast. Δεν έχει κανένα λόγο να. Μιαζάκι το Τσίμπλι, θα σε είχα πετάξει έξω τώρα. Αλλά, το έχει δει. Αλλά δεν με, το έχεις δει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το έχει δει. Ρε Τάσο, το έχει δει. Έχω δει κάποια reels. γιατί... Μπρο! Γιατί, είναι... γιατί απλά ο χρόνος μου είναι πολύτιμος για να δω πολύ, πολύ άλλα. Ό,τι άνιμε μπούρδα υπάρχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Φίλε, ακριβώς. Είναι... Ωραία. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά. Δεν με νοιάζει να το αποδεχτεί σήμερα. Εντάξει, κοίτα, υπογράφεις αυτό που λες. Θα μείνει για πάντα εκεί έξω ότι το είπες. Δεν με νοιάζει. I stand by it. Ναι. I stand by it. Είμαι σίγουρος. Όχι, είμαι σίγουρος. Ενώ άμα τη δεις. Και κάποια στιγμή. Άμα τη δεις, Τάσο, θα έρθεις και θα μου πεις ρε μαλάκα αυτό γιατί είναι τόσο καλό. Κατανοητό. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά όταν θα τα καταφέρεις κάποια στιγμή και θα πάρεις το Emmy για καλύτερο original song στην... Στο Young Sheldon. Σε ταινία του Μιαζάκη 135 χρονών. Ναι. Ωραία, τότε θα έρθει κάποιος και θα σου πει είμαστε από το news247.gr. E-Entertainment. Ναι, είμαστε από το E-Entertainment του Sky. Το 2024 είπατε αυτό... Το θυμάστε. Θα το υποστηρίζω. Εκεί θα τους πει, λοιπόν, ωστόσο, αν είχατε ακούσει ολόκληρο το podcast, θα βλέπατε ότι το ότι okay, είχα και μια ατυχή στιγμή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω πετύχει. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο το Chaos. Του Netflix. Ναι. Λοιπόν, θα πω ότι και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στη μέση της σεζόν και έχω να πω... Πάρα το τελείωσες. Όχι, όχι. Και έχω να πω... Ξέρεις γιατί ότι... μιλάμε. Ναι. Αλήθεια. Νομίζω ότι θα το έχεις όχι απλά δει, θα το έχεις λατρέψει. Είπαμε, εγώ δεν είμαι απλά late to the party. Είμαι after the party. Okay. Λοιπόν, που λες το Netflix έχει καταφέρει να βγάλει δύο καλά πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό είναι σπάνιο γενικότερα. Τι λέω. Αυτό είναι σπάνιο γενικότερα να το κάνει. Δηλαδή, μιλάμε για το Netflix. το λες chaos. Εγώ νομίζω ότι θα το έλεγα chaos. Chaos. Ναι, δεν είναι CH, είναι κάπα. Είναι εδώ το βλέπω CH, αλλά μάλλον βλέπω βλέπεις άλλο πράγμα, ναι. Ναι, βλέπεις άλλο πράγμα. Πριν από μερικά χρόνια έχει ανακοινωθεί αυτό, το οποίο είναι από κάποιο comics adaptation. Το είχαν ανακοινώσει... Όταν ακούς ότι το Netflix κάνει adaptation σειρά από κόμιξ που έχει να κάνει με τους Έλληνες θεούς του Ολύμπου, δεν λες, τι είναι αυτό, ρε, θα πονέσουν τα μάτια μας. Ναι, θα υποφέρουμε πολύ με αυτό. Παίζει ο Jurassic Park, ε. Ο Jurassic Park, ναι. Συγγνώμη. Άστο. Ναι, άστο. Δεν πειράζει. Που έπαιζε και στο Σάντο Σκυλιό με τη γάτα. Αυτό χειρότερο. Καλύτερα μην το έλεγε, μάλλον. Η σειρά είναι πολύ καλή. Ο Jeff Goldblum. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αυτό το.
ήρθαν με κάποιοι οι οποίοι έχουμε συγκεκριμένο όραμα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Είμαστε καλοί σε αυτό και το κάνουμε, απλά το κάνουμε στο Netflix. Είναι πολύ καλή σειρά. Πιο συγκεκριμένα, creator είναι τρανς άντρας. Λέγε. Ναι. Οκ, okay, εξηγούνται πολλά. Γιατί έχει αρκετά το queer, ας πούμε. Έχει με αρκετά σεβασμό, ναι. Πολύ queer. Και χωρίς να είναι ψευτο-woke. Ναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι επικεντρευμένο. Έχω αλλεργία σε αυτό το ψευτο-woke σαν όρος. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές γίνεται επικεντρευμένα. Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Η λέξη έχει πρόβλημα. Ναι. Ποιο, ποια λέξη. Το woke γενικότερα. Ας αφήσουμε να πεθάνει αυτός ο όρος. Ξέρεις τι, τόσο κύριο που εσύ έλειπες και ήσουν στη δράμα και ερχόντουσαν γατάκια στα πόδια σου και έβλεπες αυτές τις ταινίες, ναι. Και μπλα 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 μπλα. Τι έγινε? Εμείς συζητούσαμε για το woke και τον όρο, οπότε... Ναι, σε έχουμε αφήσει πίσω. Το κάνατε podcast. Ενέχουμε. Τότε δεν ισχύει. Μπορεί και ναι. Να το κάνουμε. Αν δεν το ηχογράφησες, δεν υπήρξε ποτέ. Ναι. Που λες, είμαστε σε ένα καφενείο στην Κυψέλη. Και έτσι όπως καθόμαστε, από πίσω είναι ένας τύπος που διαβάζει βιβλίο. 50 πλάς χρονών. Κάνσελ. Τι ωραία. Τι ωραία εικόνα αυτή. Ο κύριος αυτός να διαβάζει στο καφενείο. Τι διάβαζε? Η αντιγοκουλτούρα, όχι, η γοκουλτούρα και πώς θα μας καταστρέψει. Αυτό διάβαζε. Ναι, ναι, ναι. Φίλε. Μεσημεριάτικα. Είδα αυτό. Παίζει να είδα και. Όχι, είδα ένα χειρότερο βιβλίο τώρα που είχα πάει στο παιδί του Άρη στο. Φεστιβάλ βιβλίου. Αυτό. Ήταν ένα βιβλίο που έλεγε τύπου. Η woke κουλτούρα και πώς είναι να είσαι από τη λάθος μεριά της ιστορίας. Α, αυτό το διάβαζε ένας άλλος παππούς. Της κατά. Μια φίλη μου. Και διάβαζε αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Συνέχισε. Στο κάος. Κολλάει το κάος με τον παππού. Με τον όχι, από εκεί ξεκινήσει. Ναι, γυρνάω στο θέμα μας. Ότι γιατί στο το ανέφερε. Χρησιμοποιούν χαρακτήρες οι οποίοι εκτός από το ότι είναι queer, έχουν προσωπικότητα, έχουν ρόλο στην ιστορία. Συγγνώμη, γίνεται ένας queer και ένας προσωπικότητα. Στο κινηματογράφο είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Αλλά αυτό ρε φίλε, αυτό είναι και το θέμα. Δηλαδή δεν θέλεις έναν χαρακτήρα να είναι queer για να είναι queer, για να υπάρχει. Ναι. Τον θέλεις... ως ένα πολύπλοκο άτομο μέσα στην ιστορία σου. Όπως τα υπόλοιπα. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Ναι. το ίδιο γινόταν και στο Euphoria. Στο Euphoria. Το Euphoria το κακό ή το καλό γινόταν. Όχι, το ότι δεν κάθεται να... κάτσε να το περιγράψω. Δεν είναι απλά ο token queer χαρακτήρας που υπάρχει για να υπάρξει. Ακριβώς. Επίσης δεν... Και ποιος queer ποιος... αναφέρεστε. Στο Euphoria, στην Jules, ας πούμε. Στην Jules, okay. Το ότι η Jules δεν σου πέταξε εξ αρχής ότι και έχουμε μία τρανς γυναίκα εδώ πέρα και εντάξει, έχει και χαρακτήρα. Είναι ότι πρώτα βλέπεις το χαρακτήρα. Είναι χαρακτήρας και μετά τρανς. Και μετά βλέπεις ότι υπάρχει αυτό. Επίσης η Zendaya, πώς τη λέγανε αυτή που έπαιζε. Τέλος πάντων, η Zendaya, ρε παιδί μου, επίσης δεν σου λέει, ξέρω εγώ, είναι μία λεσβία που, by the way, κάνει και αυτό και αυτό και αυτό. Είναι δεν είναι αυτή. Η λεσβία, by the way, είναι by. Στη σειρά. Όχι. By δεν είναι. Δεν έχω την εφορία. Ναι, στο δεύτερο pan. Κύπλο. Νομίζω είναι pan. Ναι, ναι, είναι pan sex. Whatever, ρε παιδί μου, δεν σου λέει αυτό. Δεν σου λέει ότι υπάρχει αυτή η σεξουαλική ταυτότητα και από πίσω υπάρχει και ένα άτομο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι υπάρχει αυτό το άτομο. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι αυτό. Υπάρχει αυτό το άτομο και ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι αυτό. Δεν είναι ότι μπήκαν κάποια χαρακτηριστικά απλώς και μόνο για να αποκλείσει και επειδή πρέπει να βάλουμε. Μάγια, σου αρέσει το Euphoria. Ναι, καλέ, και άλλες φορές το έχω πει. Το συνηθισμένο, λοιπόν, είναι να μην υπάρχουν χαρακτήρες πλήρης, αλλά ότι... υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μας και δίπλα είναι αυτός ο γκέι ή ο μαύρος ή το queer άτομο το οποίο
είναι εκεί για να είναι εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, εδώ μιλάμε για θεούς. Και αυτό το ονομάζουμε. Το βλέπουν οι άλλοι και λένε: δες τι κάνει η woke κουλτούρα. Μας αναγκάζει να έχουμε. Ξέρω. Μαύρους. Όχι. Ναι. Εγώ αυτό που λέω ψευτο woke είναι προς υπεράσπιση της, όχι της woke κουλτούρας, αλλά προς υπεράσπιση της αναπαράστασης αυτών των ανθρώπων που ουσιαστικά μου δισπάει το tokenizing αυτών των ανθρώπων. Ναι. Αυτό θεωρώ ψευτο woke. Καταλαβαίνω. Ψευτο woke θεωρώ το tokenizing. Αλλά τι έχουμε για να λέμε ότι έχουμε. Διαφωνώ στον όρο, γιατί δεν είναι κάποιος ο οποίος προσπαθεί να είναι σε εισαγωγικά woke και κάνει αυτό. Είναι ένα καπιταλιστικό προϊόν που κάνει τα πάντα, ναι, για να κάνει rainbow capitalism. Γιατί σε ενοχλεί το ψευτο woke? Προσπαθεί να είναι woke αλλά είναι ψεύτης. Γιατί είναι το woke? Εσύ απάντα μου. Γιατί δυστυχώς ο όρος έχει οικειοποιηθεί από συγκεκριμένο κομμάτι του πληθυσμού και πλέον το αφήνουν να πεθάνει. Αυτό εννοείται. Ναι. Οπότε όταν το χρησιμοποιήσουμε, τους δίνουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν και αυτοί. Ενώ προπαγάνδα κάνουν χρησιμοποιώντας το. Και δηλαδή, επίσης, ναι, συνήθως. Ναι, όχι, και επίσης χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τους κατακριτές, από τις ομάδες που κατακρίνουν τι? Κατακρίνουν την ύπαρξη inclusion στην κοινωνία, την αποδοχή διαφορετικών ταυτοτήτων και ομάδων, του political correctness κτλ. Δεν θα πεις εσύ, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι woke. Λοιπόν, το Chaos είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Βασίζεται πάρα πολύ στην ελληνική μυθολογία και κάνει μια ιστορία η οποία είναι γυρισμένη εντωμεταξύ στη σύγχρονη εποχή και καλά στην Κρήτη. Και είναι το Μαϊάμι, δεν είναι το... είναι καλά το Ηράκλειο, αλλά είναι το Μαϊάμι, φίλε. Ξέρεις τι, κάνουν αυτό που εμένα γενικά μου αρέσει, δηλαδή παίρνεις, ξέρεις, όλη την ελληνική μυθολογία και κάνεις ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι μαζί, ρε. Ό,τι να είναι. Όμως, η ιστορία σου έχει ενδιαφέρον. Ναι, okay, οπότε αυτό συγχωρείς. Έχει ενδιαφέρον. Επίσης, μου αρέσει, ρε φίλο, ότι είναι από τις σειρές οι οποίες δεν εξηγούν τα πάντα, εξηγούν όσα χρειάζεται. Mm. Δηλαδή, κάποια, ας μην εξηγούνται. Όπως, ας πούμε, και ο Tim Burton το συνδέω. Γενικά, δεν χρειάζεται. Βαριέμαι, ρε φίλε, να πρέπει να εξηγηθούν όλα και να είναι τίποτα να βγάζουν νόημα. Είναι ανάλογα. Γιατί, ας πούμε, στον Όλαν χρειάζεται να εξηγηθούν. Γιατί σου έχει κάψει τον εγκέφαλο και λες. Επίσης, μένει πάρα πολύ στην κάθε λεπτομέρεια. Και λες, μπρο, αυτό δεν το εξήγησες. Εσύ έχεις κάτσει και έχεις εξηγήσει τα πάντα. Θέλω να σε βάλω σε slow motion την ώρα που τα εξηγείς για να καταλάβω. Εκεί υπάρχει κενό, ας πούμε. Αλλά ναι, εμένα μου αρέσει πολύ και το λίγο. Λούσι-γκούσι, τύπου. Εντάξει, συνέβη γιατί συνέβη, ρε παιδί μου. Ας μην είμαστε τόσο. Είναι νομίζω και από το πόσο σοβαρά παίρνει την αυτή της η ταινία, ναι, το καλλιτεχνικό προϊόν, αυτό. Εμένα δεν μου άρεσε να παίρνουν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Το θυμόμαστε. Τα καταγράφουμε όλα. Αφού είσαι σημαντικός και έχεις πετύχει, είναι όλα σημαντικά quotes. Μου θυμίζει όλο αυτό που περιγράφεται λίγο το Sandman. Την έχετε δει? Η σειρά δεν την είδα, έχω διαβάσει το κόμιξ μόνο. Αρκετά κοντά, δηλαδή στο Sandman έχουμε τον... πώς λέγεται? Μορφέο. Ναι, αλλά πώς λέγεται ο συγγραφέας? Αχ, όρμα, λάγκας. Από Νίλ Γκάιμαν. Μπράβο. Νίλ Γκάιμαν, ο μεγαλύτερος σύγχρονος παραμυθάς, ας πούμε. Είναι το fantasy, το παραμυθένιο. Αυτός έγραψε το Coraline, ας πούμε. Caroline. Coraline. Α, ναι. Το animation, το της Laika, εξαιρετικό. Και τι πήρε αυτός? Πήρε όλη τη μυθολογία της... τι είναι αυτό, Αμερικάνικη, Κεντροευρωπαία, μυθολογία, με τον Sandman και... Όχι, τον ύπνο. Το Sandman. Ο Sandman είναι αραβικός, είναι. Αραβικός είναι. Ναι. Που ρίχνει... Ναι. Τη σκόνη. Από πού θα είναι, αφού είναι Sandman. Okay. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά μπλέκει αλλά και, την ελληνική. Και την Ιουδαϊκή μυθολογία. Έχει μέσα και Λούσιφερ και τέτοια. Απλά το κάος. Έχει τον Jeff Goldblum σαν θεία. Πάρε κόνσεπτ. Και φοράει
αθλητικά παπούτσια και... Yes. Δηλαδή είναι, yes. είναι style, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Είναι, ναι, είναι άποψη. Ναι. Τώρα να είσαι ένα τρελάρα με αθλητικά και ξέρω εγώ, πάω για τρέξιμο, ναι, παθαίνω middle age crisis, κοιμωδίας. Δηλαδή top concept αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ γαμάτο, πολύ φρέσκο. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα εξαιρετική εκτέλεση. Δηλαδή και το cinematography και η ηθοποιή και η ιστορία και το pacing είναι εξαιρετικό. 8 επεισόδια, εγώ έχω δει τα 5 και πάει και για μια νερό, φεύγει σαν νερό. Πάει για μια νερό, είναι πολύ καλό. Σαν νερό. Και έχουν βγάλει και ακόμα ένα πολύ καλό πραγματάκι μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο επίσης το ακούς αυτό που... Το... Άμα πεις για το Eric θα σου πετώξει την πύρα. Όχι ρε, είπαμε για το Eric. Απλά τρώγεται το Eric. Τρώγεται. Όπως και εσύ το φαγείς, δηλαδή εντάξει. Το φάγε. Μην το παίζεις ότι τέτοια. Δεν είμαι πέρα. Αλλά σχολιάσαμε το slow motion run στο τέλος. Λοιπόν, Supercell. Τι μου είπες? Supercell. Λοιπόν, άκου τώρα. Βαράει για γερασμό. Άκου τώρα σειρά στο Netflix, στο οποίο... Άκου το concept. Μαύροι στο Νότιο Λονδίνο αποκτούν super heroes δυνάμεις. Το heroes. Αδιάφορο. Αδιάφορο. Όχι, όχι. Αδιάφορο. Έλα όμως που οι άνθρωποι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, έχουμε δει πολύ 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 αδιάφορο πράγμα στο super hero genre. Μίλησαμε το... για τέταρτη σεζόν του Boys. Ναι, μιλήσαμε. Το Supercell έχει μέσα πάρα πολύ culture. Δηλαδή, Νότιο Λονδίνο είναι πολύ συγκεκριμένη περιοχή του Λονδίνου. Οι άνθρωποι εκεί είναι οι περισσότεροι μετανάστες από διάφορες περιοχές, Αφρική, Τζαμάικα κτλ. Έχει πολύ φτώχεια, έχει αυτά τα projects που λένε, που είναι σαν εργατικές κατοικίες. Πολύ ναρκωτικό. Κυριολεκτικά εργατικές κατοικίες. Ναι. Πολύ ναρκωτικό, πολύ εγκληματικότητα κτλ. Αυτοί που παίρνουν τα super heroes της δυνάμεις είναι άνθρωποι της φάσης αυτής. Έχει πολύ μουσική. Έχει μόνο black cast. Όχι, έχει και τους villain. Αυτό θα έλεγα. Το θέμα είναι ότι είναι το μόνο πράγμα που έχει πιάσει το vibe του Heroes. Τη σειρά Heroes. Τη σειρά του Heroes, ναι. Και είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Τάσο, πόσο ψήθηκες να δεις το Lost στο Netflix τώρα που είναι? Καθόλου. Αλήθεια. Είμαι μια ανάσα πριν. Κάντο ρε φίλε, do it. Είναι και να έρχεσαι εδώ πέρα σε κάθε επόμενο να μας λες κάθε σεζόν πώς φαίνεται. Όχι, νομίζω ότι θα σου αρέσει περισσότερο τώρα. Ναι, πιστεύω, όταν ναι. έχει κατασταλάξει όλη αυτή η μανούρα. Πιστεύω είναι σειρά. Είναι σειρά. Για κάποιο λόγο πέτυχε. Εγώ, εσύ... Άμα ρωτήσεις τώρα τι είναι το Lost, θα τρελαθώ. Σε αγνώ. Εντάξει. Ας πω, εσύ ήσουν από αυτούς που έφτιαχνες τους υπότιτλους. Σε ποια σεζόν ασχολιώσαι? Τρίτη-τέταρτη. Ναι. Τότε που γίνονταν χωμός. Ναι. Τρίτη δεν ήταν το... Έγραφε τους υπότιτλους για το Lost. Τους πρώτους, αυτούς που πέρατε πιθανότατα. Αυτό που λένε ναι, υπότιτλοι by, είναι φτιαγμένοι από το Σαμσούκα, ναι, αυτό. Τσουκακάκι. Ήμουν αυτός. Πώς λέγανε? Δεν είχα δικό μου όνομα. Ήμουν σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ γνωστή, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Δεν το θυμάμαι. Ήταν η ομάδα. Κάτι ήταν Greek Warriors, κάτι ναι. Μπούρδα, ξέρω. Πώς μπήκες εκεί και γιατί? Λοιπόν, είχα. Το πώς δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πώς μιλούσαμε μέσω MSN. Ναι. Θυμάμαι ότι τα επεισόδια βγαίνανε, νομίζω, τρίτη βράδυ, ξημερώματα. Ναι. Ήμουν από τους λίγους ανθρώπους που είχαν καλούτσικο ίντερνετ τότε. Άρα μπορούσα να κατεβάσω γρήγορα το επεισόδιο. Δεν θυμάμαι καθόλου από πού τους είχα βρει. Skype, όχι MSN, Skype. Τους είχα βρει από το Skype. Είχαμε κάνει άντι, υπήρχε μια ομάδα και έβγαινε το επεισόδιο και... Okay. Μόλις έβγαινε το επεισόδιο, το κατεβάζαμε. Όπως το κατέβαζε πρώτο, παίρναμε δεκάλεπτα. Εσύ θα πάρεις το πρώτο δεκάλεπτο, το δεύτερο. Και ήμασταν ομάδα και ο κάθε έπαιρνε το δεκάλεπτο και το βγάζαμε. Το έβγαζες από ακούγοντάς το ή είχες δει τους αγγλικούς υπότιτλους?
ακούγοντας, ενώ δεν υπήρχαν αγγλικοί τότε. Δεν βγαίναν τόσο γρήγορα όσο τώρα, ας πούμε, οι αγγλικοί υπότιτλοι που επειδή είναι streaming τους υπάρχουν. Okay. Όχι, το βλέπαμε. Okay. Μα άμα θυμάσαι, τότε όλοι οι υπότιτλοι λέγανε υπότιτλοι υπακοή. Εξακοής. Ναι, ναι, αυτό, ναι, εξακοής. Ναι. Δεν, ναι. Δεν υπήρχε... Πόσο χρόνων ήσουν? 14. Και ήσουν 14. Τόσο καλό στο listening στα αγγλικά? Ναι, ήμουν αρκετά καλό. Video games. Okay. Μόνο αυτό. Και... Ήσουν τόσο μικρό, ε. Ναι, ήμουν 14 χρόνια. 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ήμουν, το θυμάμαι, και ήθελα και για το Prison Break να γράφω. Αλλά δεν το. Εντάξει, ήταν πολλή δουλειά, ρε. Και τότε δεν ήταν. Είναι βαριά δουλειά. Ήταν βαριά δουλειά. Γιατί έπρεπε να λες από αυτό το δευτερόλεπτο μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο λένε αυτά. Και ήταν σε TXT, ενώ δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα. Απλά έγραφε σε TXT όλους τους πόντους. Και σε έκανε μόνο μετάφραση, έτσι. Άλλος έκανε το συγχρονισμό και το. Όχι. Εσύ έκανες τη μετάφραση και έναν χοντροειδέστατο συγχρονισμό. Και μετά υπήρχαν δύο κοπέλες κιόλας. Άμα σκεφτώ πολύ, μπορώ να θυμηθώ και τα ονόματά τους, που κάνουν τον συγχρονισμό τον απόλυτο, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, έπρεπε να είχαν, ξέρω εγώ, ένα ρυθμό. Και υπήρχαν και. Δηλαδή, θυμάμαι, ξέρω εγώ, να βγαίνει το επεισόδιο. Φίλε, θα πω ένα ευχαριστώ. Δηλαδή, ρε φίλε, η κουλτούρα του κατεβάζω και βλέπω σειρές κάθε μέρα εβδομαδιαίως από Torrent. Ναι. Άμα δεν υπήρχαν εκείνοι οι υπότιτλοι τότε με το Lost, δεν θα υπήρχαμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Όμως θα είναι κρυό. Ναι, θα έβλεπες Φόσκολο πάλι. Και Κωνσταντίνου και Ελένης, ξέρω.